Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω μια εξαιρετικά δύσκολη συνταγή, την οποία αν καταφέρουμε και την πετύχουμε, τότε θα έχουμε εξασφαλίσει ένα δυνατό πρωινό, ένα πλούσιο μεσημεριανό και ένα εξαιρετικό γκουρμέ δείπνο στην φίλη μας ή στον φίλο μας. Τι είναι αυτά? Αυγά μάτια τηγανιτά. Τι θα χρειαστούμε? 2 αυγά χωριάτικα. Μία πατάτα την οποία θα κόψουμε ροδέλες και θα την τηγανίσουμε. Φρέσκο βουτυράκι πρόβιο που δίνει μια εξαιρετική μυρωδιά στο αυγό μας. Και για το τέλος, να μην το ξεχάσω, οπωσδήποτε φρέσκο αγουρέλαιο μελέλαιον φετινής σοδειάς, ούτε ενός μηνός. Αυτά όλα θα τα συνοδεύσουμε με σαντορινιές ντοματούλες και με χωριάτικο σπιτικό τυρί φέτα. Το έχουμε πήξει από το Μάιο μήνα, έχει ψηθεί και πριν από μερικές μέρες ανοίξαμε το βαρέλι. Ήδη έχουν αρχίσει και μου τρέχουν τα σάλια. Φύγαμε γρήγορα να το φτιάξουμε. Πρώτα καθαρίζουμε την πατάτα. Και τώρα, φίλοι μου, έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Το τηγάνισμα των αυγών ματιών. Ανοίγουμε το μάτι, βάζουμε το τηγάνι, προσθέτουμε το βουτυράκι, όπως είπαμε, και το μάτι ξεχάσαμε να ανοίξουμε. Και το ελαιόλαδο. Ξέρετε, μετά κάνεις μετασυγχωρήσεως μία παπάρα σε αυτό το βουτυρόλαδο, η οποία είναι όλη δική σου. Δείτε τώρα, για να πετύχουμε το σωστό σπάσιμο και το σωστό ρίξιμο του αυγού μέσα στο τηγάνι. Πάμε. Το σπάζουμε έτσι. Και μετά με τα χέρια μας κοντά εκεί, hop, το πετύχαμε. Βλέπετε? Ουφ, και είχα μία αγωνία. Πάμε ξανά. Κοντά. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Η συνταγή μας ήδη έχει πετύχει κατά 70%. Ένα άλλο μυστικό. Το αυγό το χωριάτικο έχει πορτοκαλί κρόκο, παιδιά, να ξέρετε. Κάτι κρόκι με κάτι κίτρινα χρώματα της όχρας και τα λοιπά, δεν είναι αυγά χωριάτικα. Τώρα τι κάνουμε? Πολύ απαλά παίρνουμε, γεμίζουμε το κουτάλι με λαδάκι και το ρίχνουμε πάνω στον κρόκο του αυγού, στο μάτι. Γι' αυτό σας είπα πρώτα ότι χρειάζεται να έχουμε λαδάκι μέσα στο τηγάνι, ώστε να μπορεί να γεμίζει το κουτάλι και να το ρίχνουμε έτσι, διότι έτσι ψήνεται το αυγό τώρα. Πώς θα ψηθεί αλλιώς ο κρόκος χωρίς να του χαλάσεις από μέσα τα υγρά, χωρίς να του χαλάσεις μέσα το υγρό αυτό που έχει για να βουτήξεις μετά μέσα το ψωμάκι. Καταλάβατε, ούτε τα πιέζουμε ούτε τίποτα. Έτσι το κουνάμε λίγο, δείτε τι ωραίο που γίνεται, και το λάδι το βάζουμε λίγο για να μην κάνει φουσκάλα, διότι αν κάνει φουσκάλα το αυγό από πάνω στο μάτι θα σκάσει. Και άμα σκάσει θα αρχίσει να ψήνεται μέσα ο κρόκος και να στερεοποιείται. Και εμείς αυτό δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε να κάνουμε παπάρα στο λάδι και στον κρόκο του αυγού. Πώς σας φαίνεται, παιδιά? Να τρώει η μάνα και στο παιδί να μην δίνει. Να τρώει η φίλη και στον φίλο να μην δίνει. Λέμε. Το αυγό, παιδιά, είναι έτοιμο. Τελείωσε. Αυτό ήτανε. Είπαμε κατά 80% το πετύχαμε. Τώρα το άλλο 20%
είναι πως θα βάλουμε το αυγό στο πιάτο. Διότι υπάρχει πιθανότητα, βλέπετε, υπάρχει πιθανότητα την ώρα που μεταφέρεις το αυγό από το τηγάνι στο πιάτο να σου σκάσει. Ή να μην πιάσεις καλά με την κουτάλα το αυγό και να σου ανοίξει ο κρόκος. Βλέπετε πως το κάνουμε, σαν φτιαράκι. Οπ, το βάλαμε. Πάμε και στο άλλο τώρα. Πείτε μου πόσες φορές σας έχουν φτιάξει αυγά τηγανιτά έτσι ώστε να έχει πετύχει και ο κρόκος, ε? Ελπίζω πολλές δηλαδή. Τώρα, δείτε τι κάνουμε. Οπ, βάζουμε και λίγο λαδάκι ακόμη από πάνω. Και αυτό ήταν. Πώς σας φαίνεται, παιδιά? Μη μου πείτε. Παιδιά, ξεκινάμε να τελειώσουμε το γαρνίρισμα στο πιάτο μας και να φάμε γρήγορα, διότι πεινάμε. Επίσης, μην ξεχάσουμε να ρίξουμε αλατάκι και πιπεράκι. Παιδιά, το αλάτι και το πιπέρι στο αυγό είναι το α και το ω. Μην το συζητάμε δηλαδή. Δεν μπορείς να φας αυγό χωρίς αλατάκι και πιπεράκι. Έτσι. Εκεί. Το βλέπετε. Έτσι, μπράβο. Και το αλατάκι. Και έτοιμοι, παιδιά, για την επίθεση. Ψωμί χωριάτικο. Παιδιά, το βλέπετε. Δεν σας λέω τίποτα. Επίσης, μπορείς και πατατούλα να αποτύξεις. Είναι εξαιρετική. Στην υγειά μας, παιδιά, από το αμπέλι μας, όσοι επισκέπτεστε τη σελίδα μας και το κανάλι μας, ξέρετε ότι έχουμε το δικό μας αμπέλι, το δικό μας τσιμπουράκι, το δικό μας κρασάκι και στην υγειά μας. Αυτή ήταν η συνταγή για αυγά τηγανιτά μάτια. Ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που επισκεφτήκατε το κανάλι μου και περιμένω τα σχόλιά σας, τις απορίες σας, τις παρατηρήσεις σας και τις ιδέες σας για ό,τι θα θέλατε να φτιάξουμε σε ένα άλλο βίντεο. Ευχαριστώ και πάλι για